Λοιπόν, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Inaris TV. Έκτακτα κάνουμε αυτό το βιντεάκι. Όπως καταλάβατε, ξανά μπήκα στο κανάλι. Φυσικά όχι για να εισβάλλω στις live εκπομπές, αλλά να μεταφέρω όλα τα μεταγραφικά και όχι μόνο, και τα σχετικά μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ, γιατί υπάρχει σχεδόν συμφωνία με παίχτη ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την QPR, δεξί back, είναι ο Moses Adubayo, 28 χρονών, δεξί back, ο οποίος έρχεται από full χρονιά, 33 συμμετοχές με την QPR, συμπαίκτης του Andre Gray, και από ό,τι φαίνεται είναι ο δεξής μπακ, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να καταλήγει στην ομάδα μας, και από ό,τι έχω δει και έχω διαβάσει είναι ένας αρκετά καλός δεξιός, ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα με 33 συμμετοχές στη φετινή χρονιά και συνολικά στην καριέρα του 338 συμμετοχές, 19 γκολ, 34 assist. Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα βοηθήσει τον Άρη, θα βοηθήσει και τον ίδιο τον Ιμπακατά να έχει φυσικά τον ανταγωνισμό εκεί πέρα στην θέση, και βλέπουμε ήδη να έχουμε 6 του μηνός και να γίνεται η 7η μεταγραφή για την ομάδα μας, μόλις 6 ημέρες αφότου έχει ανοίξει η μεταγραφική περίοδος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε πια απολύτως τίποτα σε σχέση με τα γραφικών όπως πήγαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, μιλάμε ότι έχει κάνει η ομάδα 7 μεταγραφές αρχές Ιουλίου. Έτσι, δεν μπορεί κανένας να πει και να πει στον Θεόδωρο Καρυπίδη γιατί και πώς. Όλοι οι παίκτες μπαίνουν στην προετοιμασία σχεδόν από την αρχή, ενσωματώνονται και η ομάδα φαίνεται ότι θα είναι έτοιμη μέχρι το πρώτο παιχνίδι με την Γκομέλ. Όπως ξαναλέω, σχεδόν σε συμφωνία με τον Moses Adubayo, πρώην συμπαίκτη του Andre Gray μέχρι και την περσινή χρονιά, δεξί back, 28 χρονών, 33 συμμετοχές στην περσινή χρονιά, και φυσικά η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται σε 700.000 ευρώ, περίπου στο 1 εκατομμύριο, 28 χρονών. Αυτά, τα λέμε. Γεια σας.